πίσω 2 λεπτά για θέματα που δεν είναι το αγροτικό τομέα, που δυστυχώς σε κάποιες τοποθετήσεις μονοπόλησαν. Ειλικρινά σας λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν αυτός που διοικεί τον ΔΟΛ ή οποιονδήποτε ΔΟΛ λέγεται Μουλόπουλος ή λέγεται Ψυχάρης. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι ότι επί δεκαετίες απόψεις πολύ σημαντικές για την ελληνική κοινωνία κοπήκαν από τα ΜΜΕ. Αναφέρω και θα το αφέρω συνέχεια ότι το μέγα σκάνδαλο της Ολυμπιάδας και οι άνθρωποι που το καταγγέλαν και λέγανε ότι οδηγούμαστε στην καταστροφή την οικονομική, ουδέποτε προβλήθηκε από τα ΜΜΕ του καθεστώτος. Θαύτηκε. Αυτό λοιπόν που εσείς αποκαλείτε δίθεν πολυφωνία είναι η δυνατότητα μιας μονοφωνίας καθεστωτικής που ίσχυσε δεκαετίες. Ακόμα και σήμερα κομβικά ζητήματα της πολιτικής κοινής, όπως η TTIP, δεν έχουν περάσει τα ελληνικά ΜΜΕ. Ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, εμείς τίποτα, μηδέν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στα ΜΜΕ της Ελλάδας και όχι το εάν είναι ο κύριος Ψυχάρης ο κύριος Μουλόπουλος. Λυπήθηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι έδωσε, λέει η κυρία Δούρου, το έργο του Φαλουρικού Όρμου στον άκτορα. Μα ειλικρινά, είναι αυτό τρόπος να μιλάμε στη Βουλή? Ήταν δημόσιο διεθνής διαγωνισμός, με όλα απόλυτα σωστός, συμμετείχαν 8 εταιρείες, από το οποίο οι 2 είναι ξένες εταιρείες, και έχω τα στοιχεία μπροστά, και την πήρε ο ανάδοχος με έκδοση 54%. Λέει, τι έπρεπε να γίνει? Πρέπει κάθε τι που γίνεται στην Ελλάδα επί των ημερών μας να το κάνετε και αυτό σκάνδαλο? Λοιπόν, εξιδίων κρίνεται, λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτή τη βάση. Σε μια βάση διαρκούς σκανδαλολογίας χωρίς στοιχεία. Να ακούσω πώς είναι δυνατό αυτό το πράγμα θεωρείται σκάνδαλο. Ή να εγκαλείται στη Βουλή και μάλιστα ακούσα η κυρία Περιφερειάρχης. Θα γυρίσω τώρα στον αγροτικό τομέα και θα κλείσω με αυτό. Όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα και μιλάμε έτσι ευχολογικά να πάει το ελληνικό προϊόν στο ράφι το ευρωπαϊκό, πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα γιατί μιλάμε. Αυτό που πάσχει η ελληνική παραγωγή σήμερα, αν μιλήσετε με τους παραγωγούς και ξεχάσετε τις κομματικές παροπίδες, είναι ότι δεν μπορεί η ελληνική παραγωγή να εγγυηθεί στο ευρωπαϊκό σούπερ μάρκετ σταθερή ποσότητα. Ρωτήστε οποιοδήποτε γερμανό βουλευτή, ρωτήστε οποιοδήποτε παραγωγό. Δεν μπορούμε να μπούμε γιατί δεν έχουμε σταθερές ποσότητες. Και δεν έχουμε σταθερές ποσότητες γιατί δεν έχουμε ελληνικά logistic. Άρα λοιπόν δεν είναι πετάμε στον αέρα μία φράση και νομίζουμε ότι επειδή παριστάνουμε ότι ζήτω επιχειρηματικότητα λύσαμε το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας παραγωγός ή θα πάει μέσω μεσαζόντων, θα το πουλήσει στον Ιταλό, να το πω πολύ απλά, το λάδι του 4 ευρώ για το πακετάριο Ιταλός και να το στέλνει με τα δικά του logistic με 17 και 18 και 20 ευρώ αυτό παρθένο στην ευρωπαϊκή αγορά, ή θα πρέπει να αυτοοργανωθεί ο ίδιος. Και αυτό ξέρετε πάρα πολύ καλά, μιας και δεν είναι όλα ευκολόγια τα κάνει όλα το κράτος απάνω, πρέπει με συνεργασία των αγροτών με την πολιτεία. Το δεύτερο ζήτημα που αναφέρθηκε, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης. Πάρα πολλοί είπαν επιτέλους για την Αγροτική Τράπεζα και τον τρόπο που την εξαχρίωσαν και την εκμηδένισαν και την κατέστρεψαν. Είναι τεράστιο εργαλείο. Λοιπόν, ξέρετε όσοι τουλάχιστον ακούτε και διαβάζετε και ασχολείστε ουσιαστικά, και όχι να κάνουμε εδώ μια φτηνή αντιπολίτευση, ότι το εργαλείο παγκόσμιο το οποίο μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό είναι οι λεγόμενες ηθικές τράπεζες. Μια τράπεζα δηλαδή, γιατί δεν είναι ηθικολογικός ο όρος, να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεάτρες και τηλεθεατές που τυχόν παρακολουθούν, είναι ένα εργαλείο τραπεζών που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, το οποίο χρηματοδοτεί μονάδες χωρίς πιστολική ικανότητα, όχι με κριτήριο τι μπορώ να βάλω εγγύηση, αλλά το πόσο καλή και βιώσιμη είναι η ιδέα που καταθέτω στην τράπεζα από επιχειρηματική, οικολογική και κοινωνική άποψη. Τέτοιες προτάσεις είναι που χρηματοδοτούν οι ηθικές τράπεζες. Και το, η δεύτερη διαφορά με τις ηθικές τράπεζες είναι ότι χρηματοδοτεί το κοχρεολύσιο εξαρτάται την απόδοση της χρονιάς. Δηλαδή, αν μια χρονιά κάποιος αγρότης έχει κακή απόδοση, δεν του βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό.
Με αυτά τα δύο κριτήρια λοιπόν λειτουργούν τράπεζες σε όλο τον κόσμο, αλλά σας λέω ότι όταν προσπαθήσαμε επί των ημερών σας να φτιάξουμε τέτοιες τράπεζες, και πρέπει να έχουμε τέτοιες τράπεζες, κολλήσαμε στον τοίχο του καρτέλ που εσείς υποστηρίζατε και δεν μπόρεσε να γίνει. Σήμερα λοιπόν σας ενημερώνω και κλείνω με αυτό, έχουμε ξεκινήσει διερεύνηση να αποκτήσει και η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες ηθική τράπεζα για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της πρωινής.